Ειδικές ρυθμίσεις για τους εποχικούς ξενοδοχείου υπαλλήλους εισάγει νέα εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας με στόχο να καλυφθούν από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο με την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ ανά μήνα. Σε περίπτωση που ανοίξει το ξενοδοχείο, το επίδομα θα κοπεί λόγω της πρόσληψης. Καταφέραμε επιτέλους να βγει η πολιτικοθετική από το Υπουργείο Εργασίας που προβλέπει για όλους τους ξενοδοχείου υπαλλήλους επαναπρόσληψη, το οποίο σημαίνει και αναστολή εργασίας, που σημαίνει 534 ευρώ το μήνα για 4 μήνες, συν ένσημα, μετά θα μπουν τα ταμείο ενεργείας. Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στα τουριστικά λεωφορεία που δούλεψαν στον κλάδο το 2019 και θα πρέπει να υποβάλουν ήδη ένα μήνα την υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1η Ιουνίου μέχρι την επαναλειτουργία της επιχείρησης. Το επίδομα αυτό δεν το δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού. Όσα ξενοδοχεία δεν ανοίξουν, δεν χάνουν το δικαίωμα της επαναπρόσληψης. Και καθώς επίσης αυτοί οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται και 40% έκτος ενοικίου. Στην περίπτωση που χρειαστεί να κλείσει το ξενοδοχείο λόγω κορονοϊού στη μέση της σεζόν, οι εργαζόμενοι του παραμένουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από την ημέρα που έκλεισε το ξενοδοχείο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αν επαναπροσληφθούν, θα γίνει αναστολή αυτής της σύμβασης και θα μπουν κανονικά να εργάζονται. Αν δεν, το ξενοδοχείο δεν θα ανοίξει, θα παραμένουν για 4 μήνες με 534 ευρώ συν τα ένσημα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τα εποχικά ξενοδοχεία και τα τουριστικά λεωφορεία που επαναλειτουργούν οφείλουν να προσλάβουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο τα 2 προηγούμενα χρόνια. Η επαναπρόσληψη υλοποιείται με το σχετικό έντυπο Ε3 και οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα του πόσο δούλεψαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν μας ικανοποιεί, αλλά είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν και τα ένσημα, δεν χάνουν το ταμείο ενεργείας ούτε φέτος ούτε του χρόνου, καθώς επίσης δεν χάνουν το σημαντικό, το αίτημα της επαναπρόσληψης, που είναι το σημαντικό, και κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν χρόνια στα ξενοδοχεία και αν δεν δουλεύανε φέτος θα χάνουν και αυτό το δικαίωμα.